Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Καλημέρα. Αγάπη μου! Να μου συμβαίνει μαζί με τη συμπεθέρα σου για τον Μύρη. Έχουν τα. Το ξέρω τώρα, αλλά πάει για σοβαρό σκοπό. Δεν μπορεί να ξέρω, ρε. Διότι μόλις ήρθα ρε κουμπάρε, μ' έχουν τα μάτια μου. Τα-τα! Δεν το πιστεύω. Πίστεψε το. Πού το ήβρες? Κορή βαθιά, να μου λαλούμε τόση ώρα. Εγώ είμαι λογιασμένη. Εν και μπορώ να θετήσω την υπόσχεση γάμου που έδωκα. Εκουραστήκα πιο με τούτη την κατάσταση. Θέλω ένα σπίτι δικό μου. Να μπορώ να φέρνω ό,τι κατοικίδιο θέλω. Και να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω χωρίς να φούμε την να πει μάμμα μου. Ο κύριος άντρος επήγαινε τόσον καιρό στα πλοία. Έφερε τόσα λεφτά και τι τα έκαμε. Επλήρωσε το κολέγιο μου, αν είναι ποτέ δυνατόν το κολέγιο μου. Αφού εμένα τα δίδακτρα μου είναι πληρωμένα από πέρσι, μάλιστα. Διότι εγώ φέτος κάνω ξανά τα ίδια μαθήματα. Άρα, ποιος ο λόγος να πληρώνουμε τα δίδακτρα δύο φορές? Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Με βλέπετε που φοράω αυτόν το σακάκι, έτσι? Το έχω πληρώσει ήδη μία φορά, έτσι? Άρα, αν εγώ αυτόν το σακάκι το φορέσω και αύριο, σημαίνει ότι πρέπει να πάω στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασα για να το πληρώσω ξανά? Όχι! Ακριβώς! Άρα, ποιος ο λόγος να πληρώνουμε δίδακτρα για μαθήματα τα οποία ήδη έγιναν πέρσι και ήδη έχουν πληρωθεί μία φορά? Τέλος πάντων, ο κύριος άντρας αντί να μου δώσει όλα αυτά τα λεφτά που έφερε από τα πλοία για να αγοράσουμε διαμέρισμα, καινούριο αυτοκίνητο, τι τα έκαμε? Επέταξεν τα στο παλιό κολέγιο! Τέλος πάντων, στο θέμα μας, δυστυχώς η Ευφροσύνη Παναγιώτα να πρέπει να φύγει. Θα πρέπει να την αποχωριστώ. Επειδή ο κύριος άντρος πάλι δεν με αφήνει να κρατήσω κάτι κυρίω. Πρώτον, τα λεφτά που έφερα από τα πλοία δεν μας κάνουν ούτε καν για τροχόσπιτο. Δεύτερον, η κουφή Παναγιώτου Φροσύνη φεύγει γιατί η ίδια δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Τρίτον, το παλιό κολέγιο θέλει τα δίδακτρα του γιατί δεν θα της δω και πτυχίο. Και τέταρτον, ο άντρος εδώ με έξω. Κι ακούει. Της μάνας η καρκιά πονεί. Της πεθέρας ξοπέτσι, εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω και γιώνει έτσι. Θόρε το τσιντο γιούδι μου, που υποφέρει τόσον, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματά της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματά της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζε κάποια ένι, αλλά μια πελώσουσου, μια πελοαπομένη. Όσον και γλιτώσαμε την ψες τη νύχτα. Εντάξει ρε αγάπη μου, σιγά συμβαίνουν τούτα. Λαλείς πάλι καλά που είμαστε πήραν είδηση. Δεν το πιστεύω. Τι είναι? Μέσα. Ποιος? Η Παναγιώτα Φροσύνη, μέσα. Η Φροσύνη Παναγιώτα. Εγκαλά. Αγάπη μου, συγκεντρώθησε παρακαλώ. Μες στο δωμάτιο του γονιού σου υπάρχει μια κουβλή που κοιμάται μαζί τους μέσα στη μέση τους χωρίς να το ξέρουν οι γονείς σου. Θέλεις να πάω να τους ξυπνήσω? Όχι, θα πας να τους ξυπνήσεις, θα πάω εγώ να τη μοιάσω μου βρήν που έχω τρόπο. Πρόσεχε, αγάπη μου.
καλά, Λαλή. Ούλα καλά. Ρε μόνο μου με κατάλαβες τι επέρασες τη νύχτα. Έπρεπε να μπω κρύφα μες στο δωμάτιο του γονιού σου, να βάλω τα χέρια μου που κάτω από το στρώμα σαν κοιμούνται, να τραβήσω από έξω το έρπετο. Αλλά πρώτα έπρεπε να βεβαιωθώ ότι δεν τραβώ κάτι άλλο μαζί μου. Σαν τι άλλο. Τα πόθηκα της μάμας σου. Σε μεν τη λαλή σερπετό. Ένα κουέτι όμορφο. Μωρό μου, σε παρακαλώ, να χαρείς, γιατί περνώ τα πάνδυνα μου κάθε φορά που σκέφτεσαι να φέρεις καλή μέσα στο σπίτι. Όχι μια φτιολιά, όχι σύλλος, όχι κουφάες. Εγώ φταίω που ήθελα να σου κάνω ένα δώρο. Άντε ρε μωρό μου, εντάξει, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά εξαιτίας του βιτιού, ένε μείναμε ρε μωρό μου κουμά μόνοι μας. Εντάξει. Ορκίζουμε σου ότι θα της μιλήσω, θα της κάνω παρατήρηση για να είναι φρόνιμη και συνεργάσιμη. Αλλά αγάπη μου, πρέπει και εσύ να καταλάβεις ότι η μητρότητα έχει δεσμεύσεις. Εσείς οι άντρες πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς οι γυναίκες αποκτούμε ξαφνικά νέους ρόλους που απαιτούν πολλές ευθύνες, ενέργεια και φροντίδα εκ μέρους μας. Καταλάβες? Γι' αυτό είναι πάρα πολύ λογικό, αγάπη μου, εσείς οι άντρες να αισθάνεστε παραμελημένοι με την είσοδο του νέου μέλους στην οικογένεια. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Παρακαλώ. Πού τα εθιάβασες τούτα? Σε μια σελίδα στο Facebook για νέους γονείς. Έγινα μέλος για να ενημερώνω, με ξέρεις. Μάλιστα. Και επίσης πάνω σε αυτό, κύριε Άντρο, θα ήθελα να προσθέσω ότι πρέπει να κατανοήσεις επιτέλους ότι αν εμείς ως γονείς ασκούμε από κοινού τα γονεϊκά μας καθήκοντα, θα αποκτήσουμε και σαν ζευγάρι μια άλλη σχέση. Θα το δεις. Μάλιστα. Ωραία, αγαπούλα μου, τότε σας επάμπες και πιπερό, γιατί απόψε το μωρό μας θα κοιμηθεί με τον παππούν και τη γιαγιά. Οι γονείς του έχουν δουλειά. Καλημέρα, τάχτε. Όιτσια, επέλανες με ψες. Α? Αλλά νίσταζα απόψε ίσως. Α? Ζωηρούλη μου εσύ. Α? Καλημέρα, μάστρε μου. Α? Καλημέρα, μάστρε μου. Α, καλημέρα. Να μου πεις τίποτα. Κάτι έκαμε ψε και να θυμούμε. Όχ, τι έκαμε σε ψες. Κάτι έκαμε σε ψες, δεν κατάλαβα. Τι έκαμε στις μεθεράς μου? Αταξίες, λέει. Αταξίες? Είπες σου λεπτομέρειες? Όχι, αλλά άρεσεν της. Άρεσεν της? Ξέρεις ρε μάστρε μου, εντόμπουλα, ότι όσο μεγαλώνει ο άντρας επιστρέφει στην εφηβεία. Λαλή ρε άντρο. Λαλό καλό. Έφηβε μου εσύ. Έφηβε μου εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπορώ να περάσω? Παρακαλώ, περάστε. Έχουμε κάποιο ραντεβού? Όχι, όχι. Βασικά, περνούσα από έξω και σκέφτηκα ότι θέλω να κάνω δώρο στον εαυτό μου ένα φόρεμα. Και είπα να μπω. Βέβαια, αν χρειάζεται κάποιο ραντεβού, να έρθω κάποια άλλη στιγμή. Όχι, όχι, είσαι πολλά τυχερή, γιατί μπορώ να σε εξυπηρετήσω και τώρα. Λούση. Λουίζα, χάρηκα. Πες μου, τι θέλεις να κάνω για σένα? Βασικά. Μόλις εχώρισα. Oh, λυπάμαι που το ακούω. Κι εγώ λυπούμαι. Για πολλούς λόγους, αλλά είναι του παρόντος. Θέλω να μου κάνω δώρο ένα φόρεμα. Θέλω να είναι το πιο όμορφο φόρεμα που υπήρξε ποτέ. Λουίζα μου, ήρθε στο πιο κατάλληλο μέρος. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Άπη μου, με ανήπιες τη δουλειά. Αντροπή, από τον παπάκι μου. Λοιπόν, η Παναγιωτοφροσύνη πρέπει να φύγει. Πού να πάει? Δεν ξέρω. Με κοφτεί οπουδήποτε, εκτός που δα μέσα. Ήβρατο! Αν πάμε στη ζούγκλα να βρούμε την οικογένειά της, άτερη αγάπη μου, σε παρακαλώ, να περάσουμε τέλεια! Να κάνουμε και διακοπές. Αγαπούλα μου, σε παρακαλώ, αφήστε τις διακοπές και πρέπει να δούμε τι να κάνουμε. Πρέπει να φύγει από το σπίτι. Σταμάτα! Ακούεις, αγάπη μου, ακούεις! Θέλεις να την κάνεις και τούτη, με τα ψυχολογικά! Γιατί ποια άλλη είναι κάμα με τα ψυχολογικά? Ποιον να λαλείς? Το βαπτιστικό μας! Ο Σάκης είπε μου ότι για τρεις ολόκληρες εβδομάδες το μωράκι όταν έφυγε από εδώ δεν έπαιζε με τα
παιχνίδια του και δεν έτρωγε τα γαριδάκια του, έπαθαινε σύνδρομον εγκατάληψης. Ναι. Και ο σκυλοψυχολόγος είπε του ότι ένιωσε απόρριψη. Κυρίως από σέναν, κύριε Άντρο. Αγαπούλα μου, σύλλος του Σάκη, μια χαρά την έχει. Εν εμείς που τραβούμε. Λοιπόν, πιάσ' το Γιάννη τον Άρτεον, πιάσει. Ουφου. Τώρα είναι να πρέπει να σου κάνω άλλο δώρο. Αγάπη μου, γλυκιά αγάπη μου. Θες να μου κάνεις δώρο, θέλεις. Ναι, αγάπη μου, φέρ' μου κλάτσες. Τώρα είναι για η δουλειά. Εντάξει. Είσαι μόνη σου, δαμέ. Ναι, είμαι η μοναδική σχεδιάστρια. Φυσικά έχω και ένα συνέτερο, αλλά τώρα απουσιάζει. Ωραία. Τσινός, εν σχεδιάζει. Όχι, πρίζει. Ενώ ασχολείται με τα οικονομικά της εταιρείας. Μου είπες όμως έναν αγαπημένο σου χρώμα να παίξω με συγκεκριμένη μπαλέτα. Θα σου πω. Για πρώτη φορά στη ζωή μου θέλω να αποφασίσει κάποιος άλλος για μένα. Εσύ είσαι σχεδιάστρια, εσύ ξέρεις ποιο χρώμα θα μου πάει. Λουίζα μου, μόλις εγκατατάχθηκες στις τρεις πιο αγαπημένες μου πελάτησες. Λούσι! Λούσι! Ένα λεπτό. Πόσες φορές σου είπα να έχεις τόπε για να φέρει να είμαστε ανοιχτά. Γιώργο, έχω ραντεβού. Σε ραντεβού. Πού θέλεις να ξέρω, ρε Λούσι. Ω, Λούσι μου, μα έχεις ραντεβού. Το είδα κάπου σημειωμένον η αλήθεια, Λούσι μου. Γιώργο! Λουίζα! Γιώργο, Λουίζα! Τελικά ο κόσμος είναι πιο μικρός από ό,τι πιστεύουμε. Λούση, η Λουίζα ήταν παλιά μου η φοιτήτρια. Μάλιστα, κάναμε πάρα πολύ παρέα. Ήρθε να τη δω πολλά χρόνια και φέτος είδα την ήδη δύο φορές. Τυχαίο! Είμαι σε ηλικία που πλέον πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, Γιώργο μου. Τίποτα. Ίσως να είναι της μοίρας μας γραφτό. Ευφροσύνη Παναγιώτα μου, δεν θέλω να νομίζεις ότι δεν σε θέλουμε, αγάπη μου. Ο παπάκης σου, ο άντρος, εντάξει, είναι λίγο αυστηρός, αλλά έτσι πρέπει. Γιατί να σου εξηγήσω να καταλάβεις, Ευφροσύνη Παναγιώτα μου. Εγώ είμαι πιο χαλαρή πάνω σε αυτά τα θέματα της ανατροφής και πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Αλλά... σε παρακαλώ, Ευφροσύνη Παναγιώτα μου, δεν θέλω να περάσει στιγμή από το μυαλό σου ότι εμείς οι γονείς σου δεν σε αγαπούμε, αγάπη μου. Σε αγαπούμε. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω στο κολέγιο μου και μέχρι να επιστρέψω θέλω να είσαι φρόνιμη. Ναι, αγάπη μου. Θα σε σκεπάσω για να μην κρυώνεις και θα τα πούμε το μεσημέρι. Πάει, αγάπη μου! Στεναχωρήθηκα πολλά τώρα που μου είπες ότι εχώριζες με τον άντρα σου. Εσύ δεν έχεις κανένα λόγο να είσαι στεναχωρημένος. Τα μωρά, πώς το επήρα. Άκου, η αλήθεια, όσον και να θέλω να πνίξω τον Νικόλα, έναν πάντα παπάς τους. Επομένως, αφήνω στην πάντα τις διαφωνίες μας και κάνω το καλύτερο για ανήρεμα τα μωρά μας. Εύγε, Λουίζα μου. Τιμάσαι του τη συμπεριφορά. Μακάρι να το κάνουν τζάλι. Θα σας κρύψω ότι περνώ λίγο δύσκολα. Ενώ με την έννοια της συντροφικότητας. Λείπει μου ένας σύντροφος. Εντάξει, αλήθεια, εσύ πάντα ήσουν ευαισθητή. Θυμάσαι τότε που χώρισα στο πανεπιστήμιο. Με το φίλο σου, τον Μάριο. Καλό να θυμούμε. Πόσους καφέδες, πόσες μπύρες, πόσον κλάμα ανέριξες ώσπου να ξεπεράσεις. Και εσύ ήσουν τζαμέ, βράχος δίπλα μου. Άκουες τα παράπονα μου, τα προβλήματα μου. Και παρόλο που ήταν φίλος σου ο Μάριος, εσύ ήπηρες το μέρος μου. Ναι, αλλά ο Μάριος δεν ήταν σωστός απέναντί σου. Ήταν ανέντιμον τζον που σου κάμε. Και εντάξει, όπως λέει εσύ, μπορεί να σας στενζωθεί και ο φίλη μου, αλλά υποστήριξα το δίκιο. Και τώρα θέλω να ξέρεις ό,τι χρειαστείς με δίπλα σου. Λαλείς αλήθεια. Έχω την ίδια αναπορία. Νομίζεις ότι επειδή περάσαν 5-6 χρόνια, θα σε στηρίξω σε μια δύσκολη στιγμή σου. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο παρηγορό να ακούετε τούτο σε μένα. Θέλεις να πάμε για έναν καφέ. Έχω ανάγκη να μιλήσω με έναν παλιό καλό μου φίλο. Sorry! Να φύγεις στην επιχείρηση για να πάεις να πιεις καφέ. Όχι, θέλω να σου δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα στη δουλειά σου. Κανέναν πρόβλημα. Έσου είμαι ανάγκη η φίλη μου, εντάξει. Πάμε, Λουίζα μου. Α, αν έχεις σκοπό να φύγεις, κλείδωσε. Ένα βακούν πάλι στην αγερμή. Και γύρισε την ταμπελούα στο close. Πάμε.
Ό,τι ξέρω για η σήμερα θα τη λόγω το δαχτυλίδι. Ακριβώς δαμέ. Δαμέ που την ερωτεύτηκε. Αλλά δεν είσαι διαθετημένη να κάνεις τίποτε παράνομο. Σωστά. Έστω αν μου κλείσουν το μαχαζί. Και πάλι σωστά. Άρα. Άρα. Μόλις απέκτησες το σεβασμό μου, κυρία Μελά. Ώστε, κούλα, my love, είσαι στο κομμωτήριο, να, μαζί με την Πόπη και βάφει το μαλλί. Ήταν να τη ζω κοσαιρετίσματα που τον πρώην της στο μυρί να μου έδιαν και ο τσινός, αλλά να σου πω κάτι, ρε, κούλα, my love. Εμένα, ξέρεις με, εν τσαρέσκει μου να παίρνω και να φέρνω κουβέντες, αλλά ξέρεις κάτι, είδα το μυρί είναι χτες στο σουβλιτσίτικο με το αμόρε. Παπαλά η Πόπη. Εντάξει ρε Μαϊλάβε, εμένα ξέρεις με, δεν αρέσκει μου να παίρνω και να φέρνω κουβέντες. Αλλά όχι να νομίζω ότι είναι εκατόνουμε, αλλά νομίζω ότι ο Μυρίς εγύρισε σελίδα. Μα τα σελίδα δηλαδή, ολόκληρο βιβλίο. Δεν μπορώ να σου πω ρε κούλα Μαϊλάβε, δεν μπορώ να αποκαλύψω. Ακού να δεις, είδα τον με τη συμπεθερά του συνεργάτη μου στο σουβλίτζι τικών τσάιμουν το τραπέζι έτσι σε έναν ερωτικό τετατέτ. Επίναν και τις μπύρες τους. Και χαχά ρε κουμπέρι να δω κόσοι φρεσκείς μεταξύ του. Ναι καλά πως είναι κραθκέ του. Α, μπράβο! Ναι, με την Πόπη ήταν όπως το Μαρτούιν, αλλά με τούτη, όπως τον Ταύρο, ναι, κρατσκέται ρε γούμπερ. Μα δηλαδή, γιατί να κάσεις, κάτι ακαμαθκές, κάτι ακαμαθκές. Έχει να περάσεις στα δόθηκα σου, κάτω από γραφιόν, τώρα είναι εγώ που να σ' αγκάζω. Κούλα, μέλη, αφήντα, σου πω, να κλείσω, πρέπει να κλείσω, αλλά τίποτε στην Πόπη, να τίποτε, τίποτε. Είναι μου, κύριε, υποδιευθυντή της εταιρείας σου. Ρε είσαι άνθρωπος εσύ, να μου κάνεις παρατήρηση εμένα. Ατέφια. Πού πάεις. Ένα πάνω καρφός, ένα ραφούι. Πάλε. Ναι ρε πάλε, έπεσε, έκαμε στις μόνο 8 ρίχτε. Να μου το πρόβλημα σου. Γιώργο μου, η ζωή είναι πολλά μίτσα. Για να αναλωνούμαστε σε ανθρώπους ή και καταστάσεις που εμάς εμπνέουν. Δεύτερη ζωή είναι και εσύ. Σε αμέσω. Αν έχει, τότε να προσπαθήσω να μην κάνω τα ίδια λάθη. Να κάνω άλλα, καινούργια. Εν οριστικός ο χωρισμός. Θέλω να πω, τέλειωσε. Γιατί ξέρεις, άλλο να είσαι μόνος σου, άλλο να έχεις οικογένεια, να έχεις μωρά. Κοίτα, η αλήθεια, ενώ τότε προσπάθησα με νήσω και με δόν για να σωσω τον το γάμο. Με το ζόρι όμως, έντσι γίνεται. Άμα αφήσω το συναίσθημα, εν έχει νόημα. Νομίζω είναι καλύτερα για τα μωρά μας να με μας βλέπουν δυστυχισμένους. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο πάνω σε τούτο. Άσε που με τούτα και με εκείνα, συνειδητοποίησα ότι είναι καλύτερα κάποιος να παντρεύεται στον πρώτο χρόνο μιας σχέσης. Γιατί? Επειδή άμα τα κάνεις όλα γλύωρα, ξέρεις, όσον είσαι ακόμα ερωτευμένος, δεν βλέπεις τα άσχημα. Κραθιέσαι που τον έρωταν και προσπερνάς τη φθορά της καθημερινότητας. Έτσι πιστεύεις. Ξέρω εγώ. Ίσως να είναι καλύτερα να μην παντρεύκεσαι και καθόλου. Ίσως να παντρεύκεσαι πολλά σύντομα. Για μένα πάντως, μετά από πολλά χρόνια σχέσεις, ήρθε η φθορά. Έλα λόγε, κάμαμε τα μωρά μας. Αλλά και μας η κατηφόρα. Δουλειά, υποχρεώσεις, καθημερινότητα, προσπαθείς να τα προλάβεις όλα και... Τέλος πάντων. Πες μου εσύ τα δικά σου. Τι να σου πω για μένα. Είσαι ακόμα με Τζίνι, πώς την είπαμε. Ναι, την Κρίστη. Είμαστε μαζί. Και παριστάνετε ακόμα τους παντρεμένους. Τι εννοείς. Θυμούμε την κυρία Φρόσον και γελώ. Έλα, έλα, σταμάτα. Αφού ξέρεις τη μαμά μου. Θέλει πάντα το καλύτερο για μένα. Και εσύ τούτον έπρεπε να θέλεις για σένα. Το καλύτερο. Μα η Κρίστη είναι το καλύτερο για μένα. Γιώργο μου, δύσκολο πράγμα είναι η συνήθεια. Συγχίζουμε με την ευτυχία. Κοίτα με μένα. Τόσον καιρό νόμιζα ότι τούτον ούλον που έζησα με τον Νικόλα ήταν ευτυχία. Αλλά όχι. Ήταν πόνος. Ήταν εκνευρισμός, ήταν αγανάκτηση. Και κυρίως ήταν συνήθεια. Εξύπνησα μια ημέρα, είδα τον. Λέω, Θεέ μου, εν νιώθω τίποτε για τον άνθρωπο. Θέλεις να πάμε σπίτι μου. Σπίτι σου. Ναι, για. Για.
Για μπύρες! Όπως τότε που χωρίζαμε, θυμάσαι, αντί να κάτσουμε να κλαίμε τη μοίρα μας, γιατί ασκεδάζαμε συνέχεια. Άντε, άντε, σύγχρονα. Εντάξει, συγγνώμη που σε έφερα σε δύσκολη θέση. Οκ. Okay. Δέχομαι τη συγγνώμη σου υπό έναν όρο. Ναι, ό,τι θέλεις. Πέμπ. Δεν θα ξαναφέρεις στο σπίτι μας καμία παλιά συμφοιτητριά σου. Όχι, όχι, ποτέ. Καμία παλιά συμφοιτητριά μου. Παλιά μου συμμαθητριά μου το λυκείο. Ούτε. Τι. Τίποτε, θυμήθηκα ότι πρέπει να κάνω έναν επίγον τηλεφώνημα. Θα αρχίσω. Έλα, Γιώργο μου. Αγαπή, εσύ, πού είσαι, Είμαι σπίτι, να ετοιμαζόμουν τώρα να φύγω. Αγαπή μου, ξέρεις, ήρθε σήμερα από το ατελιέ η Λουίζα. Θυμάσαι τη Λουίζα, η παλιά μου συμφοιτήτρια. Πολλά καλή κοπέλα, Λουίζα. Και ήθελα να σε ρωτήσω... Μη συνεχίσεις. Η απάντηση είναι όχι. Μα αφού ακόμα σου είπα τι θέλω. Θέλεις να την καλέσεις σπίτι μας. Πού το καταλαβες? Η απάντηση, Γιώργο μου, είναι όχι. Ρε μωρό μου. Καλή σου μέρα, Γιώργο μου. Βασικά, προέκυψε κάτι σημαντικό, να πρέπει να πάω. Εντάξει, μεν αγχώνες. Ήδη ένιωσα πολλά καλύτερα που μιλήσαμε. Ευχαριστώ. Ένιωσα ότι είχα έναν καλό φίλο. Σε ό,τι χρειαστείς, ξέρεις. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Bye, George. Bye. Κάθε μέρα ζεσαι πιο όμορφη. Το τελευταίο διάστημα είσαι όλο κομπλιμέντα, να ανησυχήσω. Γιατί αφήσβητα τα αισθήματα μου. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, απλά είσαι πιο διαχειτικός. Η αλήθεια είναι ότι να μπορεί ο άνθρωπος να εκφράζεται με λέξεις, σε σοφία. Αλλά καμιά φορά οι λέξεις δεν είναι αρκετές. Κάποτε δεν χρειάζεται να μιλάμε. Σωστά. Έχει μέρες που σκέφτομαι να κάνω κάτι. Τι? Μυρούλη! Το ανάθεμα τα κακά μου καταλύθηκε τώρα. Καλημέρα, φιλενάδα. Τι εσείς? Είμαι έτοιμη να εκραγώ. Ούτε οι ηρεμιστικές ασκήσεις με πιάνουν, ούτε τα ηρεμιστικά χάπια. Τι έγινε? Εσύ να μου πεις. Ήρθεν τίποτε ποδά η πρώην συμφοιτητρία του Γιώργου, η Λουίζα? Α, ναι. Δήθεν τυχαία. Τυχαία? Ή μήπως επισκοπού? Δήθεν εμπήκε μέσα. Δήθεν ήθελε να κάνει ένα δώρο του εαυτού της και τυχαία βρέθηκα δαμέ με τον Γιώργο. Α, και το κυριότερο, μόλις εχώρισε μου τον άντρα της. Θα τον σκοτώσω. Ναι. Και το δικό σου έπιασε τον το φιλότιμο να την παρηγορήσει. Θα τον σκοτώσω. Φιλενάδα, θέλεις πραγματικά τη συμβουλή μου? Εννοείται, Λούση. Με βαριάν καρδιάν θα το πω. Φρόσω τσάπα. Ούτε που να το σκέφτεσαι τούτο το πράγμα. Θέλω να την πλέξω γιατί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Άσε που αν μάθει ότι του τη χωρίζει, είναι άξια να την προξενέψει του Γιώργου. Μα δε σου είπα να την ανακατώσεις, ούτε να της πεις κάτι. Απλά στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να τη μιμηθείς. Να τη μιμηθώ? Ναι. Τι θα έκαμνε η Φρόσω τσάπα εάν κάποια εκόλλαν του άντρα της? Τι θα κάνει? Πρόσεχε, άντρα μου, κολλήσει το χέρι μου, θα μαυρέρημα. Α, έλειψε και ο Δούδη. Γεια σας. Ω, γαλώστο. Γαλώστο, Γιώργο, πώς θα ρε. Ήρθα να σας ζω. Πήγαινε, κάτσε στο γραφείο. Άντε, άντρο, 10 λεπτά διάλειμμα. Άντε, ρε, μάστρε, μα 10 λεπτά. Δεν έχει με, μάμε μου. Ήρθε το γιο μου, ρε. Ξεπότησε ο γιο μου. Πόσο? Που αχτες. Εντάξει, έλα σου πω, να πω στο Λουγκίν να φέρω εγώ μες. Σε 10 λεπτά δεν επίζω. Και μόλις έρθω, τέλειωσε το διάλειμμα. Άντε, ρε. Κατρίνερκο, ρε. Σηκώτε το ρικάτσι, ρε, δεν ζημιλάμε. Α, sorry. Πες μου, αμήν να μου γίνεται, Ρερκο. Παπα, θυμάσαι τη Λουίζα. Θυμούμε, ρε, κάτι θυμούμε. Ήρθε σήμερα από το ατελιέ. Για Λουίζα. Ρε, παπα, θυμάσαι την ή έντι να θυμάσαι. Η Λουίζα, η συμφοιτήτρια μου, η ψηλή με το σγορόν το ξαθόν το μαλλί. Τι είναι που θέλει να μου προξενέψει, μαμά.
Ανέρα, θυμήθηκατε ρε. Εντάξει, την νύχτα μου ήρθε ρε, ήμουν κομποσταμένος και κόψε κανέναν κουρίμπα στον καναπέ. Ατρεπέ μου, να μου είναι ρε. Επήρες με άδικα, τότε καμία ώρα να κρατώ ένα ράφι. Να μιλήσεις με αθιάς ρεός. Ρε, μα είδες γίνε κομμανίτσι μέσα. Δεν με κόφτει. Η κάθε μια που έμπαινε ήθελε να μου πει το πρόβλημα της. Εγώ δεν ήμουν σήμερα σε μου για να κάνω το ψυχολόγο. Και γιατί να πιάσω τα τηλέφωνα τους, ρε. Τι να τα κάνω. Ως τηλεφωνήσεις. Κολλώνε δε με. Έκαμε μία ώρα και 14 λεπτά για να στάσουμε ένα ράφι. Αν επιένουμε σε καράς που μόνο άντρες θα δουλεύκαν για μέ, σε 2 λεπτά θα ήμασταν τελειωμένοι. Έναν πράγμα να σου πω. Πάνε και πέφτουν τα αποξημάθηκα για να πω νεχούδον και. Πούλα ξέρεις τα. Ναι ρε Παπαναγιώτη, ήρθε σήμερα που τα τελειά, καταλαβαίνεις τα... Τόμι μου αγαπημένη μου αγάπη. Λοιπόν, σου αναφέρω ότι είναι η τελευταία φορά που πάω δουλειά μόνος μου μαζί του κάπου. Ή θα έρχεσαι μαζί μας να τον κουμαντάρεις ή θα πιένει μόνος του. Γεια σου Γιώργο μου. Το ραντάρ μου κάτι παράξενο μπιάνει στην ατμόσφαιρα, κάτι μυρίζουμε. Είναι μου Γιώργο, ούλα καλά. Μυρί σκέτο. Μυρί, Εύη. Θέλω να δεχτείτε τη συγγνώμη μου. Την τελευταία φορά τα πράγματα έγιναν έτσι λίγο. Εγώ. Άκου. Πες ότι συγχωρέσαμε σε. Κάμε μεταβολή και φύγει. Όχι, Μυρί μου. Θέλω να σας πω ότι την τελευταία φορά ό,τι είπα, είπα το σε μια στιγμή αδυναμίας. Δεν έχει σημασία πια. Έχει μεγάλη σημασία για μένα, γιατί θέλω. Θέλω να το βγάλω το πράγμα που μέσα μου. Θέλω να καθαρίσω τη συνείδησή μου. Πιστεύω. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε περαιτέρω. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει λόγος. Ότι πρέπει να σας πω πως μπορεί να μην μου απόμεινε πολύς χρόνος ζωής. Ναι, η αλήθεια κάτι συμβαίνει, αλλά θα προτιμούσα να το συζητήσω με τον παπά μου. Όχι, Γιώργο, πες μου και εμένα. Κοίτα, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά πάνω σε θέματα ψυχολογίας είμαι μάνα. Καλά που σου λέει, ρε, αφού που πάμε να νιούν του την ψυχή του, ρε, κουμπάρε. Και λαλό του, αλλά δεν κοφκιόνου του. Ρε, κάνει σε κανένα ραντεβού, πια κανένα τηλέφωνο, κάνει μου και εμένα καμιά γυναίκα, αλλά τίποτε του, τίποτε. Ευχαριστώ, είναι πολλά καλή πρόθεσή σα, αλλά λίγο περίπλοκο το θέμα. Εσύ να κάνουμε την κρυσταλλένια μα. Ναι. Είμαι Μαριόκο. Ναι, σα παρακαλώ, να προτιμούσα όπω σα είπα να το συζητήσω με τον παπά μου μόνο. Λίγο αλλιώσετε. Όχι ακριβώς. Απλά ήθελα να πάρω σήμερα τη Λουίζα στο σπίτι μας και είπε μου όχι. Κι άλλη Λουίζα ρε. Ρε παπά, να με πελάνεις. Έσου είπα πριν λέω ότι είναι η παλιά μου είσαι φοιτήτρια. Ναι ρε είπε. Πες σου όχι. Συγγνώμη, αλλά τούτο ονομάζεται καταπίεση. Πες σου όχι, είσαι άνθρωπος, είσαι να σου πει όχι ρε. Γιώργο, αν παλιές δουλεύκη. Άντε καλέ μου ζηλεύκη η κρυσταλλένια μας. Η κρυσταλλένια είναι μορφωμένη κορούδα. Λέω να σου πω. Με τούτη την παλιά σου σε φοιτήτρια, έπαιξε τίποτε. Μα εννοείς σχέση. Όχι, ποτέ. Είμαστε σε φοιτητές και πάρα πολλά καλοί φίλοι. Τίποτε παραπάνω. Πριν λίγους μήνες, ήβρα τούτη τη Λουίζαν, είσαι χρόνια να τη δω, και κάλεσα τη στο σπίτι μας για φαΐ. Και μετά πήγαμε για καφέ μου τη μάμα μου. Αγάπαμε πάρα πολλά τη μάμα μου η Λουίζα. Αλλά ποτέ δεν έπαιξε τίποτε. Σίγουρα, ρε Γιώργο. Ναι, σίγουρα. Απλά η Λουίζα τώρα τελευταία χώρισε, εντάξει, και ήρθε σήμερα τυχαία στο ατελείο. Και όταν της είπα να πάει σπίτι μου, σκέφτηκα να πιάσω τη κρίστη τηλέφωνο. Τι είναι όμως, είπε μου και κλείσε μου τηλέφωνο. Είπες σου και κλείσε το τηλέφωνο. Πες σου και κλείσε σου το τηλέφωνο. Εγώ δεν θα ρωτήσω, θα καταντήσει κουραστικό. Ναι, είπε μου και κλείσε μου τηλέφωνο. Ιωρκό, δε με εμένα ρε. Θορίντε εμένα, θορίντε. Η μάνα σου τολμά να κάνει έτσι πράγμα. Ρε παπά, είμαι μα λογικός άνθρωπος. Όχι κύριε Γιώργο, επειδή δεν την παίρνει να κάνει έτσι πράγμα Γιώργο. Γιώργο, να τη σκόψεις το βίχαν τώρα που εγκλεί ώρα. Τι να τη σκόψω. Ο βίχαν ρε. Τι εννοείς δεν σου απέμεινε πολύ ζωή. Είμαι άρρωστη. Πολλά άρρωστη. Γι' αυτό σας είπα ότι έκαμα το σε μια στιγμή αδυναμίας. Ελίγησα. Αλλά χαίρομαι πολλά που σας βλέπω μαζί. Μπράβο. Τελικά η αγάπη νικά. Όλα τα νικά. Αλλή μόνο σε εμάς που εναγαπηθήκαμε. Τι σου συμβαίνει? Μου ειδώθηκε, ξέρεις, μια διάγνωση σωστή. Γι' αυτό που ήρθα δαμε. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Δηλαδή? Θυμάσαι εκείνον τον γιατρό, τον γαστρεντερολόγο, τον φίλο σου. Θέλω το τηλέφωνο του. Που είσαι τότε πρόβλημα με το στομαχού σου. Μπορείς να μου στείλεις και μήνυμα. Αγάπη μου. Ντροπή. Θέλεις να σου θυμίσω να μου ζήσαμε εξαιτίας της. Πάει, τέλειωσε. Ναι, τέλειωσε. Ό,τι έγινε, έγινε.
Πάρτε το ότι τούτον ήταν ένα τεστ για να δοκιμάσετε τις αντοχές σας. Α, δηλαδή βοήθησες μας, να σου πω και ευχαριστώ που πάνε. Ουι, καταλαβαίνω πως δυσκολεύκεσαι να πιστέψεις ότι χαίρομαι για σας, αλλά χαίρομαι πάρα πολλά, είσαστε πολλά το ερκαστό ζευγάρι. Πώς τα πάτε, καλά? Μη σε γοφτή. Πάτε για σοβαρό σκοπό? Είναι επί δουλειά σου. Ουι, εγώ είμαι ενδιαφέρον, μπορώ το. Το λοιπόν, Πόπι, είναι στο καλό για να σου στείλω τον αριθμό του. Και μην ξεχάσεις. Μυρί μου, αν μπορείς, δώσε τώρα τον αριθμό. Ορίστε, έστειλα στο. Ευχαριστώ. Μυρί, Εύη μου, γεια σας. Τι εννοείται να της κόψω το βήχα. Ερκό, να πιάσουν την... Πώς τη λέω τον Μιτσάρα, την κουβέντα. Τη Λουίζα. Α, μπράβο, να πιάσουν τη Λίζα. Και αν την πάρεις έστω, δεν θα σου πει τίποτε. Αβρατινή. Μα τι λέτε το άνθρωπο να κάνει. Έλος και μαζί σας, νιάντερτα κι ένας κι άλλος. Γιώργο μου, θα πρέπει να συζητήσεις με τη σύντροφό σου, να τη ρωτήσεις. Για κάποιο λόγο νιώθει ανασφάλεια και την εκφράζει μέσα από αυτόν το όχι. Θα πρέπει να ψάξεις για τις ενδόμηχες φοβίες που κρύβονται πίσω από αυτήν την άρνηση. Δεν μπορεί να είσαι τρομερή, κύριε. Εγώ είναι τόπο του να δείτε. Μα έτσι που σε εννοούνται οι γενέτες μαζί σου. Γιώργο, είναι καλά που λέω απασούρε, κουμπάρε, να μην είσαι μαλακτό, να είσαι άνθρωπος, άνθρωπος. Λες να έχει κάτι σοβαρό. Ποιος? Η Πόπη. Τίποτα είναι εσύ. Έλα, μην είσαι τόσο ψυχρός. Εύη, εξέχασες ότι παρόλο λίγο να μας χωρίσει. Ναι, αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Ναι, αλλά έσπηρε μέσα να σου δώσει πρώτη αμφιβολία. Έσπηρε, μα δεν φύτρωσε τίποτα. Δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων. Σε αναστάρωσε η παρουσία τη. Δεν μπορώ να αναστάρωσε με ρεύει, είναι ευριάζει με. Γιατί? Γιατί είναι κακός άνθρωπος. Ναι, αλλά είναι άρρωστη. Μπορεί πάνω στην αναστάτωση της να μην είχε καθαρή κρίση. Άρα, Εύη. Άρα, πιστεύεις πραγματικά τώρα ότι η Πόπη είναι άρρωστη? Ίσως. Έλα, σε παρακαλώ, άσε την Πόπη. Πες μου. Τι? Αυτό που ήθελες να μου πεις πριν έρθει η Πόπη. Ξέρεις τώρα, χλάστηκαμε. Πάμε ένα γύρο να μπω η σωστό μου το πράγμα. Έγινε να πάρω στο σπίτι μας τη Λουίζα χωρίς να ενημερώσω την Κρίστη. Τόσο γίνεται, ρε. Μα περιμένεις μας τώρα, Λιορκό. Γιατί εγώ θέλω τώρα να πάρω γκούλε πιο μια ζυμανιά, ρε. Ένα πιάω την έγκριση της φρόσας. Είναι το ίδιο πράγμα, ρε, παπά. Η μαμά μου φιλόξενος άνθρωπος. Θέλει να έχει ανθρώπους ξένου σπίτι της. Γιατί εγώ δηλαδή, ας πούμε, θέλω να καλέσω συνεργάτη μου σπίτι να ψω καρβούνα να βάλω σε αυτά. Λέει λουκάνικα και ποντούς πασκουρμάζε να ρωτήσω, γκούλα, ρε. Μα εσύ με την κυρία Κουλά δεν είσαστε παντρεμένοι. Είσαστε λογιασμένοι σου για χρόνια. Είσαι το ίδιο με εσένα. Εσύ δηλαδή είσαι παντρεμένος. Βέβαια, αφού παντρευτήκαμε με την Κρίση στο Θιβέτ. Αντρέα, κοκόψουν την πελάρα και στο δέντρο για να πιστέψεις και σου. Το λοιπόν, θα πιάσεις τούτη την... Πώς την λαλούν την... Λουίζα. Ανάθεμα την Ρίωκο. Τούν την κορούν τέλος πάντων και θα την πάρεις. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Ωραία. Άντως ο πήρα. Εντάξει. Τι θα πω της Κρίστης όταν με ρωτήσει γιατί την επήρα? Να της πεις εσύ εγώ αυτή, κυρία μου. Ωραία. Κι αν μου πει και δικό μου το σπίτι. Να της πεις και δικό μου το σπίτι, και ποιο θέλω βάλω, και ποιο θέλω κάνω. Ωραία. Κι αν μου πει. Αντρέα, ευκόσια σου. Θα μου πει, θα μου πει, θα μου πει. Κόψε το πίχα να τελειώνουμε, ρε. Μαν καταλάβει να μου σου λέω. Χάτε. Ναι, Γιώργο μου, ναι. Να της τον κόψει. Όπως τον έκοψε ο Τόμις της Έφρης. Και ο Κουλουρένος της Κουλουρένας. Οι ανθρώποι. Cheers. Δηλαδή, ενά τα κάμαμε ούλα απόψε. Ούλα. Θα κάνουμε ακριβώς ό,τι κάμαμε στο πανεπιστήμιο. Θα πιούμε στην υγειά του χωρισμού σου. Κι αν με θύσω. Αν με θύσεις, να κοιμηθούμε εδώ μέσα στον καναπέ. Όπως έκαναμε στο πανεπιστήμιο. Γιώργο. Αγάπη μου, ήρθες. Καλησπέρα, Κρίστη. Θυμάσαι με. Λουίζα, ξεχνιέσαι εσύ. Πώς από τα μέρη μας? Εγώ την έκανες. Είναι φίλη μου και χρειάζεται τη βοήθεια μου. Είναι και δικό μου τούτον το σπίτι. Είπαμε να θυμηθούμε τα παλιά. Πάλε. Συγγνώμη, είπες κάτι? Τα παλιά λέω. Τελειώμα δεν έχουν, αχ τι ωραία. Έλα, κάτσε μαζί μας, μπορούμε να σου βγει μια. Γιώργο, ένα θυμάσαι ότι εγώ δεν πίνω μπύρα. Ου, ναι, sorry, ξέχασα το.
Να σου κάνω κανένα τσάι. Ρε αγάπη μου, αφού εξηγώ σου έπιασε τον κύριο Αγγελίν τηλέφωνο και είπα του να έρθει να την πιάσει την καημένη και είπε μου ότι την Πέμπτη είναι να έρθει από το εξωτερικό. Και τι θα κάνω αγαπούλα μου εγώ στην Πέμπτη, να φύγει η ψυχή μου, να μας καταλάβουν. Μα αφού η μάμα μου δεν είχε πρόβλημα, είδε την και μια χαρά. Αγαπούλα μου, το πράγμα μου λαλείς, δεν στέκει, δεν μπορεί να την είδε και αν τόσο χαλαρή, μας το ανάφερε καν, σίγουρα δεν καταλαβαίνει τι είναι. Με πιστεύεις? Τώρα να πάω να τη φωνάξω να δεις την αλήθεια που λαλώ. Θυμάσαι τον Αντώνη που έπινε το ποτέ έτσι. Δεν καταλάβω τι γιατί το έκαμε. Συγγνώμη, νιώθω πολλά κουρασμένη. Μα επέρασε μια ώρα. Πρέπει να φύγω, να σας αφήγω να ξεκουραστείτε. Ούτε να το σκέφτεσαι. Κάτσε όπου κάθεσαι. Αγάπη μου, αν είναι εσύ, θα ξέρεις πριν να ξαπλώσεις. Η Λουίζα Άντζο παρεξηγεί. Είναι δικός μας άνθρωπος. Σοβαρά. Ναι, σοβαρά. Αλίμονο να παρεξηγήσω. Αν το θέλει και ο Γιώργος, βέβαια, να μείνω. Τα μωρά σου? Τα μωρά άφησα τα στη μαμά μου. Είδες, τέλεια! Σοβαρά τώρα. Ναι, ρε, αγάπη μου. Γιατί, όπως λέει και η Λουίζα, τίποτε δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Μάλιστα, ώστε τίποτε δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Τίποτε. Ούτε η δεύτερη συνάντησή μας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Κάτι θέλει να μας πει το σύμπαν. Το σύμπαν. Ωραν ώραν εν ξέρει τη λαλή. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Γιώργο μου, νομίζω η Κρίστη με πολύ συμπαθεί. Η Κρίστη, όχι, η Κρίστη συμπαθεί όλον τον κόσμο. Ένα απίστευτα ήρεμος άνθρωπος, ας πούμε. Απλά πρέπει να είναι κουρασμένη. Ήταν κάπως περίεργη σήμερα. Η Κρίστη. Η Κρίστη, όπως σου είπα, είναι ηρέμος άνθρωπος. Για να καταλαβείς, κάνει γιόγκα και έχει απίστευτον αυτοέλεγχο. Γιώργο! Ναι, αγάπη μου. Έρχεσαι δύο λεπτά, σε παρακαλώ. Πρέπει να γίνει κάτι και να έχασε τον αυτοέλεγχο. Συγγνώμη. Έχεις 5 λεπτά να την εθιώξεις που το σπίτι. Ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. 1, 2, 3... Ναι, κατάλαβα. Γιατί να την εθιώξω, είναι και δικό μου το σπίτι. Γιώργο, τώρα σοβαρό μιλάς. Επήρες με τηλέφωνο και σου είπα όχι, να μην τη φέρεις στο σπίτι. Εγώ όμως ήθελα να δω τη φίλη μου, εντάξει. Η οποία φίλη σου θέλει να σε τυλίξει. Άνοιξε τα μάτια σου. Ρε γάμο μου, τι έπαθες τώρα, κάμεις όπως τη μαμά μου. Χαίρομαι. Εγώ δεν θα τη θιώξω όμως. Δεν συμβαίνει τίποτε με πτώ με τη Λουίζα. Έχω κάθε δικαίωμα να βρίσκομαι στο σαλόνι με τη φίλη μου. Εντάξει! Μητέρα, άνοιξε σε παρακαλώ. Είναι να βγάλω πόξο. Τώρα! Μητέρα, άνοιξε απλά να δω ότι είσαι καλά. Τώρα! Μητέρα, είναι επικίνδυνη. Με φάσε, είναι σε δηλητήριο μέσα της. Τώρα! Μητέρα, σε παρακαλώ. Είναι να πάθεις και τίποτε. Ηρέμησε. Τώρα! Μητέρα, άνοιξε ας πιέμπιση σου. Σε παρακαλώ. Άρεσε μου που δεν φοβάται ρε μωρό μου, να πάθει νευρικό χρονισμό. Συγγνώμη. Τώρα! Έλα φιλενάδα. Έκαμα ό,τι μου είπες. Δηλαδή? Έκαμα ακριβώς ό,τι θα έκαμνε και η πεθερά μου. Δηλαδή τι έκαμες? Να μου γίνει και ρίγκο. Δεν ήταν καλή δια τελικά παπά. Και όλα ρε. Να τη σκόψω το βήχα. Παπά! Έχω το φρουσάδαμι! Να μου, κύριε, που διευθυντήσετε... Τσέγγιαν με άλλη και γλίτωσ μου το γιου.